Καλώς μου ήρθατε. Το θέμα μας σήμερα είναι η αγάπη. Η αγάπη και οι κανόνες της. Και θα μου πείτε, χωράνε στην ίδια πρόταση η αγάπη που είναι συναίσθημα και οι κανόνες? Αν χωράνε, λέει, χωράνε και οφείλουμε και να έχουμε κανόνες στην αγάπη μας. Υπέρ αυτού επιχειρηματολογεί η αγαπημένη μας οικογενειακή σύμβουλος Κική Τζορτζακάκη, η οποία σήμερα θα μας παρουσιάσει τους κανόνες της αγάπης. Πάμε να τους δούμε. Πρώτα, ο σεβασμός που ξεκινάει από μας. Γιατί πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να σεβαστούμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει σεβασμός? Δεν θέλω να κάνω σε κανέναν ό,τι δεν θα ήθελα να μου κάνουν εμένα. Θα ξεκινήσω από μένα. Σέβομαι τον εαυτό μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να προστατέψω το συναίσθημά μου. Να αισθανθώ καλά μέσα σε αυτή τη ζωή. Να αισθανθώ ότι ζω, ότι βιώνω. Από μένα θα ξεκινήσω. Δεν είναι εγωισμός. Ο εγωισμός είναι όταν προσπαθήσω να περνάω καλά εις βάρος σου. Θα φροντίσω τον εαυτό μου χωρίς να βλάψω κανέναν. Και θα αγαπήσω τον εαυτό μου. Θα πω, Κική, στον κόσμο υπάρχει μία και μοναδική. Αντίγραφό σου δεν υπάρχει. Σεβάσου το. Αυτό το μοναδικό που είσαι. Πώς? Με το να μην κακοποιήσεις το σώμα σου, με το να φροντίσεις το πνεύμα σου, να φροντίσεις και την ψυχή σου. Έτσι είναι όλα αυτά. Όταν το κάνω αυτό, οι δεξαμενές είναι γεμάτες και μπορώ αυτά τα ίδια να τα περάσω και σε σένα με τη μορφή της αγάπης. Σημειώσαμε τον κανόνα νούμερο 1, σεβασμός. Καταλάβαμε τι σημαίνει σεβασμός προς τον εαυτό μου και προς όλους τους άλλους. Πάμε στον κανόνα νούμερο 2. Μετά το σεβασμό, έχουμε την εμπιστοσύνη. Γράφω, εμπιστοσύνη. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να σταθεί καμία απολύτως σχέση. Ούτε συναστηματική, ούτε γονεϊκή, ούτε φιλική, ούτε επαγγελματική. Βεβαίως. Πόσο μάλλον στο ζευγάρι, να είναι ζευγάρι. Θα πρέπει να υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο. Εμπιστοσύνη ως προς τι, ως το ότι δεν... Τα πάντα. Όχι μόνο για έναν άλλο παρτενέρ, έναν εραστή ή μία ερωμένη. Εμπιστοσύνη και ως για τις προθέσεις το... σου. Αυτό. Εμπιστοσύνη για τις πράξεις σου. Εμπιστοσύνη για τα σχέδιά σου. Εμπιστοσύνη για την τοποθέτησή σου. Και αν... μου κάνει κάτι... Και αν... Τι γίνεται, εκεί τελειώνει η αγάπη? Όχι. Πληρώνω το αντίτιμο της εμπιστοσύνης. Όλα σε αυτή τη ζωή έχουν ένα αντίτιμο. Ας έχω ζήσει εγώ με αυτή την ωραία αίσθηση ότι τον εμπιστεύομαι απόλυτα και αν τυχόν μου τη φέρει... Είπαμε έφερε. Για το αν, όχι για το όταν. Όχι, αν. Γιατί... Υπάρχει περίπτωση μέσα από την ωραία μίμηση στο ζευγάρι να μιμηθεί αυτά τα καλά που εγώ έχω τοποθετήσει στη σχέση μας, να μιμηθεί το δικό μου σεβασμό, να μιμηθεί τη δική μου εμπιστοσύνη και να προσπαθεί να είναι και αυτός πάρα πολύ καλός απέναντί μου. Νούμερο 1 κανόνας, ο σεβασμός. Νούμερο 2, η εμπιστοσύνη. Πάμε τώρα να δούμε τον τρίτο κανόνα. Προσφέρω και σε εμένα όσα απλόχερα προσφέρω και στους άλλους. Ο κανόνας είναι ξεκάθαρος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ως φιλοσοφία την προσφορά. Ναι. Την έννοια της θυσίας. Ναι, και επιβεβαιώνονται μέσα από Μα, αυτό, κάνεις τις ίδιες θυσίες και για τον εαυτό σου. Εκεί είναι ο κανόνας, εφόσον κάνεις τα ίδια και για τον εαυτό σου, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι στερούν και την μπουκιά που τρώνε από τον εαυτό τους, στερούνται τα πάντα για να θυσιαστούν για τους άλλους. Δεν είναι αγάπη αυτή, δεν είναι. Εκεί είναι άλλα που βολεύουν μέσα άλλα. Τους. Εκεί είναι άλλα, εκεί είναι μυστικές διασυνδέσεις, κρυφές. Η αγάπη είναι ξεκάθαρη. Προσφέρω στον εαυτό μου τα ίδια... θα προσφέρω στο σύντροφό μου, τα ίδια
που θα προσφέρω στα παιδιά μου. Ακολουθεί ο κανόνας νούμερο 4. Είναι ο γνωστός κανόνας του όχι. Πολλές φορές από αγάπη, από κακώς εννοούμενη αγάπη, λέμε όλο ναι. Ναι. Για κάθε ναι ψεύτικο που λέμε, ψεύτικο, ναι, λέμε ένα όχι στον εαυτό μας. Και εκεί δεν πάμε σε ισορροπία. Όχι. Ενώ εγώ από πού ξεκίνησα, από το όχι στον εαυτό μου. Άρα αύριο έχω δυναμώσει, έχω τη δύναμη να πω όχι και στο σύντροφο και στο παιδί και σε όσους είναι μέσα στον κύκλο της αγάπης μου. Και κλείνουμε τη χρυσή πεντάδα της αγάπης με τον τελευταίο μας κανόνα, την προσεκτική ακοή. Είναι η προσεκτική ακοή. Δεν ακούμε. Προσεκτική ακοή. Σε αυτό που μας λέει ο άλλος και σε αυτό που θα ήθελε να καταλάβουμε. Ναι, και σε αυτό που θα εμβαθύνουμε, γιατί πολλές φορές άλλα μας λέει και άλλα καταλαβαίνουμε. Ναι. Μπερδεύεται το πράγμα. Ναι, πολύ. Και χαλάει τις σχέσεις. Το ότι δεν ακούμε χαλάει τις σχέσεις. Ανακεφαλαίωση. Οι 5 κανόνες της αγάπης. Σεβασμός. Εμπιστοσύνη. Προσφορά με ισορροπία. Λέμε όχι όπου χρειάζεται και ακούμε προσεκτικά τον άλλον όταν μιλάει. Γράψτε το σε ένα post-it, βάλτε το πάνω στο ψυγείο σας, βάλτε το στην πόρτα του σπιτιού σας, κάντε το screen saver στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας. Να τα βλέπετε, να τα υπενθυμίζετε στον εαυτό σας, να τα βλέπουν και οι άλλοι που αγαπιόσαστε για να υπάρχει μια πολύ ωραία συνθήκη ανάμεσά σας. Στην αγάπη και στη σχέση θα πρέπει να έχουμε κατά νου κάθε μέρα το εξής. Εγώ τι προσφέρω στη σχέση. Μην περιμένω από την Ανδριανή να με πάρει τηλέφωνο, να νοιαστεί, να μου στείλει κουραμπιέδες, έτσι, να με ρωτήσει τι σχεδιάζει για τα Χριστούγεννα. Εγώ τι προσφέρω. Γιατί όταν κοιτάξω το εγώ τι προσφέρω, υπάρχει περίπτωση και ο άλλος να με μιμηθεί και να έρθουμε σε μια ισορροπία και να προσφέρει και αυτός τα ίδια καλά, με το δικό του τρόπο. Φινάλε και κλείσιμο με τους δικούς μας κανόνες. Κάνουμε εγγραφή στο κανάλι για να το ενδυναμώσουμε και να το κάνουμε πιο επιδραστικό μέσα στο YouTube. Εσείς κάνετε like στο βίντεο για να ξέρουμε κατά πόσο σας αρέσουν αυτά τα θέματα. Πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με τα νέα βίντεο. Και πρόταση! Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όσους αγαπάτε, με όσους θα θέλετε να εξυγειάνετε τη σχέση σας μαζί τους. Ένα δώρο από εμάς για εσάς, με πάρα πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια!